Ακριβώς. Χτες το βράδυ ήρθα μετά τη διαδήλωση. Τον κύριο Δαβέτα, καθηγητή καλών τεχνών, δεν δάσκεται ακόμη στο Παρίσι. Μέχρι χτες θεωρητικά ναι. Μάλιστα. Από χτες μας είπαν ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να διδάσκουμε, διότι δεν υπάρχει πια καμία δυνατότητα ούτε για τους φοιτητές να μετακινηθούν, ούτε για τους καθηγητές. Όλοι είναι στους δρόμους. Άρα μας συμβούλευσαν να γυρίσουμε σε όποιο μέρος θέλουμε. Για τις διακοπές έχουμε. Παίρνει τα στοιχεία της εξέγερσης. Είχαμε τα κίτρινα γυλαίκα. Τώρα έχουμε πάλι. Λοιπόν, πολύ ωραίο αυτό το ερώτημα. Τώρα, προσέξτε τώρα να πω και εγώ καταρχήν χρόνια πολλά όπως έρχονται σε όλους. Δεύτερον, εδώ σε αυτή την εκπομπή, την εποχή που ήταν ο Ολάντ, μαζί σας, αν θυμάμαι καλά και μπορεί η κάμερα να μας το επιβεβαιώσει κάποια στιγμή, είχα μιλήσει και είχα πει ότι υπήρχε ένα κίνημα επί εποχής Ολάντ, εναντίον του Ολάντ. Από ένα κίνημα το οποίο λεγόταν Δημοκρατία, μάλλον διαδήλωση για όλους. Αυτό το κίνημα διαδήλωση για όλους, το οποίο δεν ανεχόταν από πάνω κανένα πατρονάρισμα, συνεχίστηκε μετά με τον Ολάντ επί Μακρόν με τα κίτρινα γυλαίκα, παρότι τα στοιχεία τα κοινωνιολογικά διαφέρουν σε κάποια αιτήματα ή οτιδήποτε άλλο, αλλά ουσιαστικά είναι η ίδια μεσαία τάξη η οποία βάλεται από όλες τις μεριές και κορυφώνεται αυτή τη στιγμή με αυτό το οποίο γίνεται στη Γαλλία, το οποίο επειδή το έζησα και σας έστειλα και τις φωτογραφίες όπως βλέπετε, είναι κάτι το πρωτοφανές. Ξεκίνησε ο κόσμος 73% να θέλει τη μεταρρύθμιση των συντάξεων, η πλειοψηφία να μην εμπιστεύεται τον Μακρόν εξ αρχής, και φτάσαμε σήμερα πριν από 10 λεπτά που μου στείλε συνάδελφος από τη Γαλλία, το 57% να μην θέλει ούτε το νομοσχέδιο για τις συντάξεις. Από το 73 δηλαδή έχει γυρίσει τούμπα και έχει πάει το 57% εναντίον. Και όλα αυτά γιατί. Αυτό τι σημαίνει, κύριε Δαβέτα? Αυτό σημαίνει ότι θα αποσύρει. Αυτό σημαίνει ότι θα αποσύρει. Σημαίνει ότι δεν έχει άλλες επιλογές. Γιατί έγινε αυτή η μεταστροφή του σώματος? Γιατί ο Μακρόν έχει μια συμπεριφορά η οποία δεν συνάδει με τα αιτήματα των λαών. Θέλει να συμπεριφέρεται σαν ένας μονάρχης, ο οποίος δεν είναι μονάρχης, αλλά έχει μια συμπεριφορά, μια εικόνα μονάρχη, συμπεριφέρεται με αφιψηλού προς τον κόσμο, θεωρεί ότι αυτά τα αιτήματα του, για τις συντάξεις τα λοιπά, είναι υπερβολικά και ότι πρέπει να αλλάξουν, γιατί θέλει να περάσει ένα σύστημα με τους πόντους. Τι είναι αυτό το σύστημα, για να καταλάβει ο κόσμος, ότι από εδώ και στο εξής, σύμφωνα με τις ώρες εργασίες και με την αξιολόγηση της εργατικότητας, με βάση αυτό θα καθορίζεται και η πόντι η οποία αργότερα θα μετατραπούν σε σύνταξη. Δηλαδή μιλάμε για φοβερά πράγματα. Έχουμε όμως και τον Μακρόν, ο οποίος διεκδικεί την αρχηγία της Ευρώπης. Μετά εκεί είναι η σχιζοφρένεια. Εκεί δεν κερδίζει ο Μακρόν στους Γάλλους. Όχι πια. Αυτό δηλαδή, ήταν εγώ βλέπω αρχή, μια δυναμική εμφάνιση του Μακρόν. Αυτό σε εμάς που δεν έχουμε πληροφορίες από τη γαλλική κοινωνία, από τα μέσα. Στην αρχή ο Μακρόν, προσπαθώντας να δώσει μια προτεραιότητα στην εικόνα της Ευρώπης, εκμεταλλευόμενος την πτώση της Μέρκελ, και το ηλικιακό και το υγειονομικό, την υγεία της, αλλά και την πολιτική πτώση της Μέρκελ, βγήκε μπροστά, υποστηρίχθηκε από τους γνωστούς κύκλους, τους χρηματοπιστωτικούς που τον βάλανε στην εξουσία. Πρότσι. Ναι, και όλους τους άλλους γενικά, όλο το σύστημα αυτό, και υποστηρίχθηκε για να μπορέσει να καλύψει τις αδυναμίες τις εσωτερικές. Έλα όμως που οι ίδιοι υπουργοί που έβαλε, έλα που τα ίδια πρόσωπα τα οποία έβαλε αποδεικνύονται μέρα με τη μέρα σάπια. Απατεώνες. Ναι, απατεώνες. Εντάξει, πολύ σωστά. Δεν έχω αντίρρηση. Συμφωνώ απόλυτα με τον τόρο. Εχθές ο κύριος Ντελαβουά, ο υπουργός, μάλλον ο αρμόδιος, και όχι μόνο ο υπουργός, ο αρμόδιος για τις συντάξεις, αυτός δηλαδή που θέλει να πάρει τα λεφτά του κόσμου εκεί, αποδεικνύεται ότι ταυτόχρονα σε 14 επαγγέλματα, εκ των οποίων άλλα με χρήματα, άλλα χωρίς χρήματα, αλλά σε 14 θέσεις, είχε ταυτόχρονα διοριστεί. Δηλαδή είχε 14 θέσεις σε διάφορες συμβούλια. Μισθούς. Ναι. Δηλαδή, κύριε καθηγητά, θα τα πούμε όλα αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ναι. Γιατί θα πρέπει να πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα. Μία μόνο κουβέντα για αυτό του κύριου Αρσένη. Τίποτα άλλο. Μία πολύ γρήγορη κουβέντα. Να πω το εξής. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτά που είπαμε, που υπάρχει στην Ευρώπη το πρόβλημα της ταυτότητας. Δηλαδή, υπάρχει ταυτοτικό πρόβλημα. Που υπάρχει το πρόβλημα της ασφάλειας, το οποίο το έχουμε δέσει πάρα πολύ και με το μεταναστευτικό. Να έρχεται κάποιος και να λέει,
έστω και υπό μορφή πρόκλησης, έστω και υπό μορφή κακούς χιούμορ αυτό το πράγμα, τότε σημαίνει ότι δεν λαμβάνει υπόψη του τις αγωνίες και τα αιτήματα του ελληνικού λαού και με τη συμπεριφορά του αυτή προκαλεί τον ελληνικό λαό και είναι ανθεληνική. Είναι η μειοψηφία της μειοψηφίας, κύριε Δαβέτα, κύριε καθηγητά. Πάμε όμως, κύριε Βλάχο, να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Και ο κύριος Τσίπρας θα ήθελα μία λέξη μπορώ να πω σε ό,τι αφορά τους μετανάστες, τους πρόσφυγες. Στο επόμενο μέρος. Επειδή, στο επόμενο ωραία, μέρος ωραία, για να αναφερθώ λιγάκι στον Δήμαρχο πριν. Λέει ο κύριος Μητσοτάκης ότι ο Τσίπρας δεν είναι ανιχνευτής και ότι είναι παραγωγός απάτης. Συμφωνείτε? Κοιτάξτε να δείτε. Έτσι όπως το αναλύει ο κύριος Μητσοτάκης έχει δίκιο. Έτσι όπως το αναλύει, με βάση τη σκέψη τη δικιά του. Με την έννοια ότι όταν λέμε ότι εκεί που εσύ κάνεις τα ίδια. Εκεί που έχεις δημιουργήσει τόσα προβλήματα στην ελληνική δικαιοσύνη, στην ελληνική πολιτική, που έχεις δημιουργήσει μια ολόκληρη ιστορία, εκεί εσύ γυρίζεις το πράγμα και κατηγορείς τον άλλον. Κάνεις δημοψήφισμα και αλλάζεις το δημοψήφισμα. Ναι. Με συγχωρείτε, αυτή, ουσιαστικά αυτό το πράγμα θέλει να καταγγείλει ο Πρωθυπουργός. Ναι. Θέλει να πει δηλαδή ότι εδώ πέρα άλλα λέμε και άλλα κάνουμε. Εγώ θα σας πω κάτι. Πριν από λίγο μιλήσατε για δικαιοσύνη. Ξαναλέω αυτό που είπα πριν, το επαναλαμβάνω. Χτες. Την ίδια μέρα που έγινε στη Γαλλία η διαδήλωση, ο αρμόδιος υπουργός, ξαναλέω, για τις συντάξεις, μόνο και μόνο που βρέθηκε να έχει και άλλα πόστα, βρέθηκε και ήταν και το αγαπημένο παιδί του Μακρόν. Την ίδια μέρα, πάρα αυτά, έφυγε. Κάποιος εδώ, και πολύ σωστά, ο κύριος συνάδελφος, μίλησε, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, μίλησε για την έννοια των θεσμών. Να λοιπόν ένα μικρό παράδειγμα, δεν μιλάω ότι η Γαλλία είναι άριστη, αλλά ένα μικρό παράδειγμα όπου οι θεσμοί με αυτόματο τρόπο, με μηχανισμό δηλαδή προστασίας της δημοκρατίας, μπορούν να λειτουργήσουν. Και όπου υπάρχει κάποιος ο οποίος, όπως πριν πάλι λέχτηκε και από εδώ και από εκεί, για ανθρώπους οι οποίοι, και ο κ. Βλάχος τον έφερε, δεν έχουν καταδικαστεί, θα έπρεπε αυτόματα να καταδικαστούν, χωρίς να μπορέσει να περάσουμε από μια διαδικασία να με καταγγείλει ο Α, ο Β ή οτιδήποτε. Έπρεπε να υπάρχει ένας μηχανισμός, όπως επίσης σωστά λέχτηκε, μηχανισμός εξωτερικής πολιτικής. Εγώ θέλω να καταλήξω στο εξής. Ζούμε σε μια εποχή στην οποία η αμφισβήτηση πια δεν βρίσκεται στο αν είναι καλός ο σοσιαλισμός ή ο καπιταλισμός. Εδώ είναι δραματική η κατάσταση. Τα μοντέλα έχουν πέσει τελείως και εδώ πέρα από τον ίδιο τον καπιταλισμό αλλά και από αυτούς που διαφωνούν από όλα τα συστήματα υπάρχει αμφισβήτηση. Αυτό το οποίο θεωρούν όλοι ανάπτυξη, λένε όλοι για ανάπτυξη και καινοτομία. Πολύ ωραίο ακούγεται. Αν στην πράξη γίνεται αυτό όμως με ένα ανταγωνισμό που δεν λαμβάνει υπόψη του τα συμφέροντα και τις ανάγκες των λαών, οδηγούμαστε σε ένα σύστημα όπου είναι η καινοτομία για την καινοτομία και αυτό είναι μια μορφή αυταρχισμού και ολοκληρωτισμού, πολύ σωστά, η καινοτομία για την καινοτομία απομακρυνόμενη τελείως από τις ανάγκες του λαού. Δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία άμα δεν λάβουμε υπόψη. Το αφεντικό είναι ο λαός. Αυτό να το καταλάβουμε. Το πάμε, ναι, θα πρέπει να το πάμε καταλάβουμε τώρα, κύριε, σε διάλειμμα. Θα επανέλθουμε σε λίγα λεφτά. Βέβαια, να έρθω σε εσάς. Ναι. Λοιπόν, θέλω να μας πείτε κάτι για το κοινωνικό μέρισμα. Μου γράφουν από Θεσσαλονίκη ότι μία κυρία είναι άνεργη, με παιδιά άνεργα που μένουν στο ενίκιο και δεν παίρνουν κοινωνικό μέρισμα. Να το αναφέρουμε και αυτό. Ανάπηρη δεν παίρνει κοινωνικό μέρισμα. Και από Χανιά τηλεθεατής με 500 ευρώ δεν παίρνω κοινωνικό μέρισμα. Και βέβαια διαμαρτύρεστε πολύ για την τάξη των Ρωμά, την κοινωνική τάξη. Κοιτάξτε να δείτε. Το κοινωνικό μέρισμα πρέπει να είναι σύμφωνο με αυτό που ονομάζουμε κοινωνική δικαιοσύνη. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρξουν ανάλογοι έλεγχοι ώστε να δούμε το βαθμό που υπάρχει κάποιος που είναι ανάπηρος, που είναι η οικογένειά του, να γίνουν πραγματικοί έλεγχοι. Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα. Ένα γείτονα που είχα στο απέναντι σπίτι μου στο Παρίσι, ο οποίος δήλωνε κάποια στιγμή, ήταν ας πούμε από τους αυτούς που μετανάστες που δεν είχαν δηλώσει, τα δηλώσει όλα. Και δήλωνε ανάπηρος αυτός και η οικογένειά του. Αυτό το πράγμα βάστηξε για 3-4 μήνες. Ήρθε μετά ο επιθεωρητής, έκανε έλεγχο και τους έβαλε να πληρώσουν και να επιστρέψουν όλα όσα είχαν κερδίσει όλο αυτό το διάστημα. Αμήλικτοι. Λοιπόν, αυτού του είδους ελέγχους πρέπει να έχουμε για να υπάρχει στον κόσμο το αίσθημα της δικαιοσύνης και όχι αυτά τα μηνύματα τα οποία σας στέλνουν. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι ένας ανάπηρος στα 22 του, στα 23, στα 24 και να μην είναι ανάπηρος στα 25 ή στα 26. Δεν έχει λογική αυτό το πράγμα.
Όταν μιλάμε για ανάπηρο. Είναι δηλωμένη ανάπηρη. Ναι, απλά δηλωμένη. Όχι, δεν είναι πραγματικά ανάπηρη. Μιλάμε για ανάπηρο. Ένα που έχει χάσει το πόδι του, έχασε το πόδι του. Τα έχω ζήσει. Ναι, λοιπόν, γι' αυτό τα λέω. Άρα λοιπόν αυτό κάτι είναι. Κάτι να μα πείτε και για μια Γαλλίδα φιλέλληνα. Ναι, ήθελα να μιλήσω αυτό. Ναι, να μιλήσω για την κυρία Ζακλίν Ντερομιγή, όπω υπάρχει και το αίτημα εδώ στο τραπέζι. Ήμουνα παρόν στην τελευταία τη ομιλία. Πέθανε σαν σήμερα γι' αυτό. Ναι, είναι, την τιμούμε σήμερα, στην Γαλλική Ακαδημία. Όπου συνήθιζε να μιλάει ελληνικά. Και κάνει φοβερά έργα. Ναι, έχει γράψει για το Θουκυδίδη ειδικά κτλ. Προσέξτε. Για ελληνικά ναι, να μιλάει ελληνικά. Για πρώτη φορά μίλησε γαλλικά. Προσέξτε το αυτό, να το ακούσει ο κόσμος, έχει μεγάλη σημασία. Και έτσι λένε οι δημοσιογράφοι μπροστά. Λέει, τι πάθατε, λέει. Και μιλάτε και μιλήσατε γαλλικά. Και λέει, τόση ώρα λέει, τι γλώσσα μιλούσα. Δεν το καταλάβατε. Μείναν άναυδοι Γάλλοι. Ελληνικά μιλούσα. Μπορεί να χρησιμοποιούσα γαλλικούς χαρακτήρες, αλλά μιλούσα ελληνικά. Μάλιστα. Προσέξτε τώρα τι συγκινητικό να ακούς τέτοια πράγματα από μία ακαδημαϊκό κορυφαία, η οποία πήρε μέχρι και ελληνικό διαβατήριο. Ξέρετε ότι πήρε ελληνικό διαβατήριο. Και βραβευμένη. Και να ακούσει εδώ δικούς μας ανθρώπους Έλληνες, όταν πεις κάτι τέτοιο για την Ελλάδα, να σου λένε ότι είσαι ακροδεξιός. Κρήτον Αρσένης. Ναι, ότι είσαι φασίστας. Κρήτον Αρσένης. Δεν τρεπόμαστε λίγο. Δεν τρεπόμαστε λίγο. Το ανέκδοτο της ημέρας, κύριε Βαρουφάκη, να το χαίρεστε. Την τραγωδία της ζωής την οποία ζούμε σήμερα την έχει προβλέψει. Βεβαίως και το είχε πει. Ότι δεν είναι το ζήτημα της εξουσίας στον κόσμο σήμερα τόσο. Όσο ο πολιτισμός, η ανάγκη πολιτισμού. Όσο η κατανομή της εξουσίας. Πάρα πολύ σωστό. Όπως και είναι και αυτό με τον πολιτισμό. Και αυτό που γίνεται και κλείνω για να αφήσω και το λόγο προς Θεού. Αυτό που συμβαίνει σήμερα στη Γαλλία, που πρόκειται για εξέγερση, που ξαναλέω, δεν το βρίσκουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα γαλλικά το προβάλλουν, ναι. Τα γαλλικά χαμός μέσα. Χαμός δεν μπορούν να μην το προβάλλουν. Όταν, όταν έχει 1 εκατομμύριο κόσμο διαδήλωση. 1 με 1,5 εκατομμύριο κόσμο. Όταν έχει διαδηλώσει σε όλη την Γαλλία. Για τα ελληνοτουρκικά, τι λένε οι Γάλλοι. Οι Γάλλοι είναι πάντοτε υπέρ της Ελλάδος. Αλλά, προσοχή, είναι όμως και θεσμικοί. Δηλαδή, θα κοιτάξουν τα συμφέροντα της Γαλλίας. Ναι, μεν εκτιμούν την Ελλάδα. Ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Θα στείλει φρεγάτες στο Μακρόν στην Ελλάδα. Εάν βάλουμε το Γάλλο μέσα στο παιχνίδι, στο οικονομικό παιχνίδι. Ναι, τότε ο Γάλλος θα το στείλει, όχι όμως περισσότερο για να υπερασπίσει την Ελλάδα, θα είναι έμεση υπεράσπιση. Είναι ο μοναδικός για τα δικά του συμφέροντα. Θα εμπλακεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Δαβέτα. Θα είναι ο μοναδικός που θα εμπλακεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν χρειαστεί. Όχι, όχι, θα συγκρουστεί. Η Γερμανία έχει. Ένα λεπτό, κύριε Πανέ. Θα συγκρουστεί, πιστεύετε. Ναι, ναι, θα συγκρουστεί. Διότι θα συγκρουστεί με την Τουρκία. Ναι, διότι έχει τα δικά του συμφέροντα ο Γάλλος. Ακριβώς. Με ένα μου αρκεί θα συγκρουστεί με την Τουρκία. Κύριε Παναγιώτοπουλο, τι λέτε εσείς. Συρία και σε άλλες χώρες. Για αυτά που λέει ο κύριος Δαβέτας. Στρέφει την προσοχή στην Νότιο-Ανατολική Ευρώπη. Και χάνει και στη Λιβύη. Αυτά και να πω μια κουβέντα για τα κοινωνικά που είχαμε νωρίτερα. Νότιο-Ανατολική Ευρώπη. Και χάνει και στη Λιβύη. Αυτά και να πω μια κουβέντα για τα κοινωνικά που είχαμε νωρίτερα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Δαβέτα στο εξής, ότι κανένας δεν σε αγαπάει χωρίς το άδειλον συμφέρον αυτού. Και το συμφέρον των Γάλλων είναι σε σχέση και πάντα με την κόντρα με τη Γερμανία που είχαν και στο παρελθόν. Έτσι, μελετήστε έτσι, την ιστορία. Η μεν Γερμανία διεισδύει και τώρα διεισδύει δια των Σκοπίων και των Βορείων της Βαλκανίου και τους και τους Τούρκους, τους οποίους έχει πάντα συμμάχους. Έτσι, αν θα δείτε τους δυο πολέμους που είχαμε, πάντα η Γερμανία ήταν μαζί με την Τουρκία. Πάντα. Και πάντα υποστήριξε την Τουρκία. Έτσι. Γιατί έλα, έχουν και πολλούς Τούρκους στη Γερμανία. Γιατί οι Βρετανοί ποιον στηρίζουν, Γιώργο? Και οι Βρετανοί τον Ερντογάν στηρίζουν. Όχι, αυτή τη στιγμή είναι αντίον του Ερντογάν. Όχι. Τη Βρετανία υποστηρίζουν. Χαίρομαι ιδιαίτερα, κύριε Δαβέτα. Η Βρετανία συμφέροντα τον Γιώργο Βλάχο. Ευχαριστώ και όλους σας. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της απόψινής εκπομπής. Θα είμαστε κοντά σας με την βοήθεια του Θεού και αύριο το βράδυ.